Ένα ακόμη βήμα στη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί το έργο επέκτασης του Χιτά Χερσονήσου, το οποίο ολοκληρώθηκε. Το άσπρο πλαίσιο που βλέπετε γύρω-γύρω από το υφιστάμενο παλαιό κύτταρο, το 1 και 2, είναι η νέα επέκταση, η οποία δίνει πολλά χρόνια ζωής από εδώ και μπρος στο Χιτά της Χερσονήσου, προφανώς με τη συνύπαρξη και λειτουργία του εργοστασίου μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης της ΜΕΑ του Δήμου Χερσονήσου. Η επέκταση του κυττάρου ήταν αναγκαία, καθώς όταν ξεκίνησε η επέκτασή του δεν είχε ακόμα υφιστάμενο χρόνο ζωής πάνω από 6 μήνες στο παλαιό κύτταρο. Για κομβική σημασία σε έργο, το οποίο επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του Χιτά για αρκετά χρόνια, έκανε λόγο ο Γιάννης Έγκος. Και είμαστε ευτυχείς που αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει ήδη να λειτουργεί, ενώ με μια νέα εργολαβία με χρηματοδότηση και πάλι της περιφέρειας Κρήτης, ζημιές οι οποίες υπέστη ο Χιτά της Χερσονήσου από τις πρόσφατες πριν από ένα χρόνο και κάτι πλημμύρες, αποκαθίστανται πλήρως. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος στην κατασκευή εργοστασίου μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης στους χώρους του Χιτά, έργο το οποίο θα τρέξει τους προσεχείς μήνες. Εκτιμούμε ότι ανάδοχος θα υπάρξει τους επόμενους μήνες εντός του 2022 και ευελπιστούμε αυτό να γίνει μέχρι το καλοκαίρι και μετά θα γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου. Η μονάδα της Χερσονήσου αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές και δυνατές μονάδες της Κρήτης και της Ελλάδος και θα έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί και τα τρία ρεύματα, και ανακυκλώσιμα και οργανικά και τον καφέ κάδο λοιπόν, αλλά και τον πράσινο κάδο, τα σύμμικτα απορρίμματα. Άρα είναι μια ολοκληρωμένη μονάδα που μαζί με την εγκατάσταση συλλογής και παραγωγής ενέργειας από το αβιοαέριο θα είναι μια από τις πλέον σύγχρονες μονάδες χώρας. Το έργο εντάσσεται στο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων και πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα διάθεσης των απορριμμάτων του Δήμου Χερσονήσου αλλά και των υπολείπων Δήμων που εξυπηρετεί. Ο Χιτά της Χερσονήσου καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου Χερσονήσου αυτή τη στιγμή και του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας. Εφαρμόζοντας όμως τον ΠΕΣΔΑΚ Κρήτης, τον περιφερειακό σχεδιασμό απορριμμάτων, προβλέπεται μελλοντικά να έρχονται τα απορρίμματα και του Οροπεδίου Λασιθίου και της Βιάνου αλλά και του Δήμου Αγίου Νικολάου.